Ανάπτυξη και υγεία. Έχουμε καλεσμένη την κυρία Θανασία Παπά, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα Ελλάνα, η οποία θα μας μιλήσει για την ινομιαλγία, για το χρόνιο πόνο. Πάμε να δούμε τι είναι η ινομιαλγία. Mm-hmm. Είναι αληθινή? Καλησπέρα σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο ερώτημα που γίνεται και γίνεται και μεταξύ ασθενή και γιατρού. Και αυτό είναι κάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν πάμε στο γιατρό μας και λέμε ότι πονάω παντού, η νομιαλγία, ξέρετε, είναι ο χρόνιος πόνος που έχει να κάνει με διάχυτο πόνο, παντού όμως πόνο, και στις αρθρώσεις και στους μυς. Το οποίο όταν το εξηγείς, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Ακόμα και η ιατρική κοινότητα. Mm-hmm. Πάρα πολλοί ασθενείς μας πηγαίνουν από γιατρό σε γιατρό για να γίνει η σωστή διάγνωση και διάγνωση σωστή δεν λαμβάνουν. Δεν γίνεται. Οπότε εκεί γίνονται διάφορες παρεξηγήσεις, γιατί ο ασθενής μπαίνει σε έναν... σε ένα λαβύρινθο, θα λέγαμε, χωρίς να βλέπει φως στο βάθος. Ναι. Και τι εννοώ, δηλαδή πηγαίνει στο γιατρό του, του εξηγεί τα συμπτώματα και πολλές φορές οι γιατροί μας μπερδεύονται, δεν πιστεύουν στον ασθενή, δεν πιστεύουν αυτά που ακούνε και που τους λέει ο ασθενής. Γιατί όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όντως συμβαίνει, ο ασθενής δεν μπορεί να πει πού ακριβώς πονάει. Όταν τον ρωτάει ένας γιατρός πού πονάς, ο ασθενής λέει παντού. Μπορεί να νομίζουν ότι λέει ψέματα δηλαδή. Ή ότι, ναι, ότι θέλει την προσοχή. Νομίζει ότι λέει ψέματα ή ότι θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αχα, δεν είναι έτσι. Πάρα πολλές φορές αυτό που μας λυπεί, γιατί και εγώ έχω ινομιαλγία, πάσχω πάρα πολλά χρόνια από ινομιαλγία και αυτή τη στιγμή κάθομαι απέναντί σας και πονάω παντού. Μπορείς να μην το βλέπετε, γι' αυτό τη λέμε ότι είναι και μία αόρατη νόσος. Ναι. Εσείς δεν το βλέπετε, αλλά εμένα πονάνε οι ομοπλάτες μου, πονάει ο αφιένας μου, έχω μία σύγχυση αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχω και πονοκέφαλο. Αλλά όπως βλέπετε, δεν φαίνεται κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαμβάνω αυτή τη στιγμή και καταβάλω μάλλον διπλή προσπάθεια για να είμαι εδώ και να μπορώ να μιλάω. Πώς ακριβώς αυτό μπορεί να διαγνωστεί? Υπάρχουν εξετάσεις ή κάποιες εξετάσεις μπορεί να μπερδέψουν τον γιατρό κατά τη διάγνωση? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εξετάσεις. Δεν υπάρχουν ούτε αιματολογικές εξετάσεις που να μας το δείχνουν, ούτε απεικονιστικές και ακόμα και οι ακτινογραφίες που γίνονται δεν μπορούν να δείξουν κάτι. Γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι στους μυς, αρθρώσεις, όπως σας είπα, είναι ένα κάταγμα το οποίο νιώθεις ότι πονάς και θα φανεί σε μια ακτινογραφία. Και εκεί είναι που μπερδεύεται ο γιατρός. Γιατί είναι κάτι που απλά το εξηγείς. Άρα δεν γίνεται πιστευτός ο ασθενής. Ναι. Και υπάρχουν δυσκολίες και ως προς το να δώσει να καταλάβει ο γιατρός τι ακριβώς περνάει. Και ο γιατρός επίσης δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί να δώσει εύκολα διάγνωση. Ναι, μπορεί και να δεν μπερδευτεί. Υπάρχουν εξετάσεις. Ακριβώς. Και μπορεί να μπερδευτεί με άλλες παθήσεις. Πώς θεραπεύεται αυτό, τι υπάρχει? Με μία κλινική εξέταση. Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτά που του λέω εγώ ότι νιώθω, οποιοδήποτε ασθενής νιώθει Μάλιστα. αυτό. Και, δεν είναι και τα συμπτώματα που έχω. Γιατί δεν είναι μόνο χρόνιος πόνος. Πίσω από όταν χρόνιο πόνο κρύβεται μία χρόνια κόπωση. Και όταν μιλάμε για χρόνια κόπωση, μιλάμε για κόπωση η οποία είναι πάνω από 3, 4, 5, 6 μήνες που επιμένει σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν πολύ άσχημο ύπνο. Ο ασθενής αυτός δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά. Ξυπνάει, υπάρχει πια νευρικότητα. Πίσω από αυτό κρύβεται κατάθλιψη που μπορεί να έχει σχέση με την ψυχική υγεία, δηλαδή να κρύβεται μία κατάθλιψη από μόνη της, αλλά μπορεί και σε συνδυασμό η νομιαλγία να δημιουργήσει την κατάθλιψη. Μάλιστα. Άρα, πού βαδίζουμε, τι καινούργια πράγματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή, τι υπάρχει βάσει των συνεδρίων ή σεμιναρίων θα που σας πω, γίνονται? Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι εδώ ο ασθενής, αυτός που νοσεί, έχει μεγάλη δυσκολία και με το οικογενειακό και με το φιλικό του περιβάλλον. Και στην εργασία. Και στην εργασία Βέβαια. Του. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δεν το πιστεύει ο γιατρός του, δεν το πιστεύει ούτε η ίδια του οικογένεια. Και νιώθει ότι είναι μόνος του, απελπισμένος, μέσα σε μία θάλασσα να προσπαθεί να κολυμπήσει και να μην μπορεί να βρει ακτή. Η Ελλάδα εδώ πώς μπορεί να βοηθήσει? Εδώ γίνονται διάφορες ψυχολογικές ομάδες, γιατί η ψυχική μας υγεία είναι το α και το ω, θα λέγαμε, σε πάρα πολλά νοσήματα. Μάλιστα. Θα πρέπει ο ασθενής να το αποδεχτεί, mm-hmm. να δεχτεί ότι έχει αυτό το νόσημα και να συμφιλειωθεί. Mm. Η άσκηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και η σωστή διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος ζωής μας είναι πάρα πολύ συνδυσμένο και το λέμε συνέχεια, το κάπνισμα, το αλκοόλ, mm-hmm. αυτό, όλα αυτά θα πρέπει να διακοπούνε.
Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιους ασθενείς, ειδικά το κάπνισμα, ας μην γελιόμαστε. Γιατί κάποιοι το έχουν και ως διέξοδο, όμως δεν θεωρούμε, δεν θα πούμε ότι αυτή είναι ο σωστός τρόπος. Ωστόσο, η ψυχολογία, όπως είπαμε, ο ψυχολόγος βοηθάει. Θα πρέπει να υπάρχει μία ομάδα η οποία να συνεργάζεται πάνω σε αυτόν τον ασθενή και ο φυσίατρος, ο φυσικοθεραπευτής. Τα ιαματικά λουτρά βοηθάνε πάρα πολύ αρκετούς ασθενείς μας και εδώ στην Αθήνα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πολύ κοντά μας, ότι έχουμε τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Βέβαια, οι συνθήκες οι τωρινές οι οποίες βιώνουμε δεν βοηθάνε κανέναν μας. Δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να ασκηθούμε. Οπότε αυτό ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που χειροτερεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Ναι. Νιώθουν ακόμα περισσότερο μόνοι τους και αβοήθητοι. Πάρα πολύ και έχουμε πολύ έντονους πόνους που μπορεί πριν να τους είχαμε κάπως ελέγξει, τώρα όμως έχουμε αποσυντονιστεί τελείως και είναι ανεξέλεγκτο αυτό. Μπορούμε με κάποιο αναλγητικό, με κάποιο έτσι, παυσίπονο κάπως. Συνήθως τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι τα αναλγητικά, το οπιοειδή, μετά από συνταγή βέβαια του ιατρού μας. Κάποια επιληπτικά φάρμακα. Όχι ότι ο άλλος έχει επιληψία, απλά επειδή έχει να κάνει και με άλλα θέματα του εγκεφάλου, χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα. Βέβαια, οι ασθενείς μας λένε ότι δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα θέλανε. Και έτσι δημιουργούμε και χρησιμοποιούνται και άλλες θεραπείες, πιο φυσικές θα λέγαμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν ασθενή να δοκιμάσει οποιαδήποτε θεραπεία θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές, όπως τη βοτανοθεραπεία, την κρυσταλλοθεραπεία, τον βελονισμό. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το ανασθενή, ότι θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό. Όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού, πάμε σε κάτι επίκαιρο. Ο ρευματοπαθής που έχει και ινομυαλγία. Ασφαλώς θα παίρνει κάποια, τέλος πάντων, χάπια ή κάποια παυσίπονα. Αυτά θα έχουν κάποιες παρενέργειες αν έρθουν και συνδυαστούν με τη θεραπεία που θα πάρει με το εμβόλιο. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα που έχουμε δεν μας δείχνουν κάτι τέτοιο. Ήδη έχουν εμβολιαστεί αρκετοί ασθενείς και υποβιολογικές θεραπείες και από διάφορες άλλες θεραπείες, όχι μόνο στην Ελλάδα, ανά τον κόσμο. Έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία και κάποια πρώτα δεδομένα. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν αντενδείξεις. Βέβαια, αυτό είναι πάντα μετά από συμβουλή του γιατρού, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν και άλλα νοσήματα, να υπάρχουν συνοσηρότητες. Ακριβώς. Θα πρέπει ο γιατρός να τα δει και να αποφασίσει μαζί με τον ασθενή το τι θέλει να συνεννοηθεί, το τι θέλει να αποφασίσει ο ίδιος ο ασθενής. Μάλιστα. Καλό είναι βέβαια να εμβολιαστεί ο κόσμος. Δεν είμαστε εναντίον του εμβολιασμού. Τα εμβόλια έχουν σώσει την ανθρωπότητα. Το έχουμε δει ανά τους αιώνες αυτό το πράγμα. Παροτρύνουμε να εμβολιαστεί ο κόσμος και ειδικά οι ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, οι ασθενείς που πάσχουν από μυνομιαλγία δεν είναι απαραίτητο ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Είναι ένα νόσημα το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί, είναι, θα λέγαμε. Είπατε, αόρατο, ναι. Είναι αόρατο. Αλλά λόγω των άλλων νοσημάτων που μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή, κυρία Παπά. Ήταν η κυρία Παπά να μας μιλήσει για την μυνομιαλγία, χρόνιο πόνο. Είναι η πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα, της ΕΛΕΑΝΑ. Και μπορούμε να σας βρούμε σε ποιο τηλέφωνο? Στο 210-82-37-302. Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 έως τις 4 και επαγγελματίας ψυχολόγος είναι στη γραμμή για να απαντήσει όλες τις απορίες και τις ανησυχίες που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Και αν κάποιος θέλει να γίνει και μέλος, σωστά. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.